Είναι για μένα ιδιαίτερη χαρά να είμαι εδώ στη Θεσσαλονίκη και να μιλώ σε νεανικό κοινό. Σήμερα θα σας μιλήσω για την Επανάσταση της Πληροφορίας και θα ήθελα να σας θυμίσω ότι οι επαναστάσεις είναι βία μη ελεγχόμενα φαινόμενα και αλίμονο σε αυτούς που τους πιάνουν στον ύπνο. Λοιπόν, η Επανάσταση της Πληροφορίας ξεκίνησε τη δεκαετία του 40, όπου καταλάβαμε πάνω κάτω ότι είναι προγραμματισμός, υπολογιστές. Οι πρώτοι υπολογιστές χρησιμοποιήθηκαν για στρατιωτικές εφαρμογές. Οι Αμερικανοί έπρεπε να κάνουν τη βόμβα. Τη δεκαετία του 60 και 70 είχαμε τις πρώτες εμπορικές εφαρμογές. Τη δεκαετία του 80 σκεφτήκαμε να συνδέσουμε υπολογιστές με τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και αυτό άνοιξε το δρόμο στο διαδίκτυο, στην κοινωνία της πληροφορίας. Και συνεχεία χρησιμοποίησαμε και υπολογιστές σε ενσωματωμένα συστήματα για να ελέγξουμε διαδικασίες. Υπάρχουν και άλλες αλλαγές που αναγγέλλονται. Βλέπετε ότι υπάρχει μια σπυροειδής εξέλιξη η οποία οδηγείται από το γεγονός ότι έχουμε έκρηξη τεχνολογική και έκρηξη εφαρμογών. Σήμερα έχουμε πάνω από έχουμε εκατοντάδες δισεκατομμύρια υπολογιστές κατανεμμένους ανά τον πλανήτη που παρέχουν διάφορες υπηρεσίες και η οργάνωση των σύγχρονων κοινωνιών δεν διανοείται χωρίς την ύπαρξη αυτής της υπολογιστικής υποδομής. Αυτό φαντάζομαι το καταλαβαίνετε. Αυτό επίσης το οποίο πρέπει να καταλάβουμε είναι πού οφείλεται αυτή η έκρηξη, αυτή η επανάσταση. Και θα ήθελα να τονίσω ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι έχουμε τζάμπα υπολογιστική δύναμη σήμερα. Ενώ ένα μεγαμπάιτ μνήμης το 1973 έκανε περίπου όσο ένα διαμέρισμα, βλέπετε πόσο πέφτει η τιμή. Αντίθετα με τις τιμές πρώτων υλών που άρχισαν να ανεβαίνουν εκείνη την περίοδο, θυμάστε το πετρέλαιο, άλλες πρώτες ύλες, η υπολογιστική δύναμη πέφτει και θα πέφτει κατά τις προβλέψεις ακόμα 10 χρόνια. Και η πρόκληση την οποία έχουμε είναι πώς θα χρησιμοποιήσουμε αυτή την υπολογιστική δύναμη. Και ίσως έχετε παρατηρήσει ότι όλες οι μεγάλες εταιρείες που φτιάχνουν υπολογιστικά συστήματα, παραδείγματος χάρη η Google, μιλάει, έχουν μια πλανητική, βλέπουν πλανητικά τα προβλήματα. Η Google μιλάει για διαφόρων ειδών υπηρεσίες, για τηλέφωνα, μιλάει για αυτοκίνητα. Εδώ πέρα βλέπετε το όραμα μιας εταιρείας όπως την IBM, που παλιά πουλούσε μεμονωμένα λογισμικά και hardware. Τι λέει η IBM, λέει ότι θέλουμε ένα έξυπνο πλανήτη και αυτό πώς μπορούμε να το κάνουμε. Έχουμε αισθητήρες παντού, θα ενώσουμε όλα τα σήματα τα οποία παίρνουμε μέσω δικτύων και το διαδίκτυο θα μας δώσει όλη αυτή την εξυπνάδα που χρειαζόμαστε για να λύσουμε όλα τα προβλήματα και να αντιμετωπίσουμε όλες τις δυστυχίες του κόσμου. Εύκολο, ε. Λοιπόν, αυτό για το οποίο θα σας μιλήσω είναι η επανάσταση της πληροφορίας. Προσπαθήσω να πω τι μπορεί να μας επιφυλάσσει το μέλλον. Ξέρετε όλοι ότι αυτή η επανάσταση είναι το ίδιο σημαντική με την ανακάλυψη της τυπογραφίας ή της γραφής. Θα σημαδέψει την ιστορία της ανθρωπότητας. Και οι ερωτήσεις που μπαίνουν εντελώς φυσιολογικά είναι πού βρισκόμαστε σήμερα. Υπάρχει κάτι να φοβόμαστε, κάτι να ελπίζουμε και ποιες είναι οι προκλήσεις για το μέλλον. Ας δούμε πού βρισκόμαστε σήμερα. Σήμερα πρέπει να καταλάβει κανείς ότι δεν έχουμε την τεχνογνωσία που υπάρχει στις τεχνολογίες που στηρίζονται πάνω στην φυσική για να φτιάξουμε συστήματα τα οποία πληρούν ορισμένες προδιαγραφές. Αν είμαι πολιτικός μηχανικός, η μηχανική μου δίνει όλη τη θεωρία που θα μου επιτρέψει να φτιάξω μία γέφυρα η οποία δεν θα καταρρεύσει με μεγάλη πιθανότητα επί αιώνες. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει στα πληροφορικά συστήματα. Όσοι φτιάχνουν πολύπλοκα πληροφορικά συστήματα παίρνουν μεγάλα ρίσκα και η γνώση μας βρίσκεται στο ίδιο στάδιο εξέλιξης που βρισκόταν η μηχανική στο Μεσαίωνα. Θα θυμόσαστε σίγουρα την ιστορία για το γεφύρι της Σάρτας. Προσπαθούμε να το χτίσουμε τη μέρα, πέφτει, γκρεμίζεται τη νύχτα, στο τέλος βάζουμε και τη γυναίκα του πρωτομάστορα για να θεμελιωθεί καλά. Λοιπόν,
Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι ότι σήμερα δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια και την ποιότητα των συστημάτων. Όταν αγοράζετε ένα ψυγείο, ένα αυτοκίνητο, κοιτάτε ότι είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με standards κτλ. Υπάρχουν εγγυήσεις, αν χαλάσει το παίρνουν πίσω κτλ. Όταν παίρνετε ένα μεγάλο λογισμικό σήμερα, το παίρνετε σχεδόν χωρίς εγγυήσεις, έτσι. Υπάρχουν αυτά τα συστήματα τα οποία λέμε, και το ακριβοπληρώνετε βέβαια. Υπάρχουν τα συστήματα τα οποία λέμε κρίσιμα συστήματα, τα οποία αν κάνουν λάθη μπορεί να συμβούν καταστροφές. Αυτά είναι κάπως πιστοποιημένα και μετά υπάρχουν διαβαθμίσεις στην κρισιμότητα συστημάτων. Τα περισσότερα συστήματα είναι αυτά που λέμε best effort, βελτίστης προσπαθίας. Χωρίς εγγύηση θα προσπαθήσω να κάνω το καλύτερο δυνατόν και είναι τα περισσότερα συστήματα που χρησιμοποιούμε σήμερα μέσα από το ίντερνετ. Αυτό που πρέπει να καταλάβετε είναι ότι κάθε φορά που περνάμε από τη μια βαθμίδα στην άλλη, η πιστότητα του συστήματος μειώνεται κατά 1000. Δηλαδή, η πιθανότητα να κάνουμε λάθος είναι 1000 φορές περισσότερη. Κάθε φορά που πάμε να ανεβάσουμε την πιστότητα κατά μια μονάδα, αυξάνει το κόστος εκθετικά. Και υπάρχουν, όταν δείτε την ειδησιογραφία, θα δείτε ότι αναφέρουν διάφορα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί κατά καιρούς και πρόσφατα ακόμα, κυβερνοεπιθέσεις μαζικές κυβερνοεπιθέσεις και πρόσφατα. Γιατί τα συστήματα δεν είναι αρκετά ασφαλή, ούτε ξέρουμε να τα κάνουμε αρκετά ασφαλή. Προβλήματα με ορισμένα αυτοκίνητα, τα οποία τα πήραν πίσω, γιατί το ηλεκτρονικό του σύστημα δεν ήταν καλά. Πολλά προβλήματα όταν χρησιμοποιούμε σε ιατρικές εφαρμογές της τεχνολογίας της πληροφορίας και πάρα πολλά άλλα προβλήματα για τα οποία δεν μιλάμε, όπως παραδείγματος χάρη, δεν ξέρουμε πόσα χρήματα χάνουν οι τράπεζες από δόλιες συναλλαγές μέσα από το διαδίκτυο. Για να τελειώσω αυτή την εισαγωγή όσον αφορά το τι ξέρουμε να φτιάχνουμε σήμερα, σας δείχνω ένα διάγραμμα το οποίο δίνεται από ένα οργανισμό που χρηματοδοτεί στρατιωτικές δαπάνες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως έλεγα, το κόστος για υψηλή πιστότητα αυξάνεται εκθετικά. Εδώ βλέπετε πόσο θα στοιχήσει το 2050 ένα μαχητικό αεροσκάφος. Βλέπετε το κόστος είναι περίπου του μεγέθους του πολεμικού προϋπολογισμού των Ηνωμένων Πολιτειών και πάει και παραπάνω, αν αυτή η τάση επιβεβαιωθεί. Να μιλήσω λίγο για τις απειλές. Υπάρχουν δύο ειδών απειλές. Η μία, την οποία την καταλαβαίνουμε, είναι πώς θα έχουμε περισσότερη ασφάλεια, πώς θα προστατευτεί η ιδιωτικότητά μας. Δύο πράγματα. Σήμερα, όταν συνδέεστε με ένα υπολογιστή, δεν υπάρχει εγγυημένη ασφάλεια. Δεύτερον, ότι όλη η οικονομία του διαδικτύου στηρίζεται σε ένα μοντέλο, το οποίο ελέγχεται από ένα μικρό αριθμό εταιριών και σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, οι χρήστες εθελοντικά παραχωρούν κάποιο κομμάτι από την ιδιωτικότητά τους. Δεν έχουν ψηλές απαιτήσεις όσον αφορά την ασφάλεια. Και το ερώτημα που μπαίνει εδώ πέρα είναι το εξής. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει την παραβολή του βρασμένου βατράχου. Αν ρίξετε ένα βάτραχο μέσα σε ένα τσικάλι νερό, βραστό, θα αντιδράσει αυτόματα, θα πηδήξει και θα φύγει έξω. Αν βάλετε το βάτραχο στο ίδιο τσικάλι με χλιαρό νερό, ανεβάστε σιγά σιγά τη θερμοκρασία, μπορεί να μείνει και να πεθάνει βρασμένος. Η δεύτερη απειλή είναι από το γεγονός ότι είμαστε ολοένα και περισσότερο εξαρτημένοι από μια τεχνοδομή, η οποία ρυθμίζει τα πάντα και αυτή η τεχνοδομή επίσης ελέγχεται από ολοένα και λιγότερους ανθρώπους. Αυτό ίσως είναι δύσκολο να το καταλάβει κανείς, γιατί οι άνθρωποι φυσιολογικά τείνουν να πιστεύουν κινδύνους φανταστικούς. Παραδείγματος χάρη, πρόσφατα μας είπανε ότι το τέλος του κόσμου θα γίνει στις 21 Δεκεμβρίου κατά το ημερολόγιο των Μάγιας και αυτό συγκίνησε πολύ κόσμο. Όταν όμως χρειαστεί ο άνθρωπος να σκεφτεί λίγο πιο βαθιά και να καταλάβει, παραδείγματος χάρη, γιατί έχουμε την κρίση σήμερα, γιατί ξέσπασαν τον 20ο αιώνα δύο παγκόσμιοι πόλεμοι που δεν τους περίμενε πολλοί κόσμος, τότε εκεί πέρα βρίσκεται κάπως στον ύπνο. Αυτό που θέλω να πω για αυτό το κίνδυνο είναι το εξής, ότι πάλι αναφέρομαι εδώ πέρα σε μυθιστορήματα
επιστημονικής φαντασίας. Ξέρετε, μιλούμε για κακά ρομπότ, για εξωγήινους κτλ. Ένας διάσημος συγγραφέας που είναι ο Ασίμοφ έχει διατυπώσει τους νόμους που πρέπει να τηρεί ένα καλό ρομπότ. Τι κάνει ένα καλό ρομπότ? Ένα καλό ρομπότ δεν πρέπει βέβαια να πληγώνει το αφεντικό του, πρέπει να υπακούει το αφεντικό του και επιπλέον να προστατεύει τον εαυτό του χωρίς να παραβιάζει τους δύο άλλους νόμους. Είναι λογικό αυτό. Διερωτήθηκε ποτέ κανείς αν η τεχνοδομή την οποία έχουμε σήμερα δεν μπορεί να παραβεί αυτούς τους νόμους και χωρίς κακές προθέσεις? Σκεφτείτε το λίγο αυτό. Ας μιλήσω λίγο για τις ευκαιρίες τις οποίες ίσως και λίγο πολύ ξέρετε μέσα από το... μιλάμε πάρα πολύ σήμερα για τη χρήση του διαδικτύου, αυτό που λέμε του διαδικτύου των αντικειμένων, για να φτιάξουμε σφαιρικές υπηρεσίες οι οποίες θα παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην οργάνωση της οικονομίας ανά τομείς. Σε αυτή τη διαφάνεια, στον εξωτερικό κύκλο έχετε αισθητήρες και δραστηριοποιητές. Και μετά έχετε ένα νευρικό σύστημα το οποίο μαζεύει όλα αυτά τα σήματα, τα συνθέτει κατά οικονομικούς τομείς και παράγει αυτές τις υπηρεσίες. Αυτό είναι ένα τεχνικό όραμα το οποίο ενέχει δυσκολίες, οι οποίες ελπίζω ότι θα ξεπεραστούν και κάποτε θα φτιαχτεί. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αν το φτάσουμε αυτό, η οικονομία θα πηγαίνει πολύ πιο αποτελεσματικά, πολύ πιο αυτοματοποιημένη, ελπίζω για το καλό της ανθρωπότητας. Να σας δώσω μια ιδέα, παραδείγματος χάρη, τι μπορούμε να κάνουμε χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο για να έχουμε βέλτιστη διαχείριση ενέργειας, αυτό που λέγεται στα αγγλικά smart grids. Ξέρετε ότι στο μέλλον, στο σπίτι σας, θα έχετε και τώρα διάφορες πηγές ενέργειας, φωτοβολταϊκά, άλλες ήπιες μορφές ενέργειας και ίσως όχι μόνο η ΔΕΗ, αλλά και άλλοι θα δίνουν ρεύμα, θα σας προσφέρουν, θα ανοίξει η αγορά ρεύματος. Άρα το ζητούμενο είναι πώς θα συνδυάζετε την παροχή αυτών των διαφόρων πηγών κατά βέλτιστο τρόπο. Παραδείγματος χάρη, το σύστημα θα αποφασίζει ότι βάζετε το πλυντήριο πιάτων στις 3 η ώρα το πρωί, γιατί έτσι είναι το συμφέρον. Έξυπνα συστήματα μεταφορών, πάλι χάρη στο διαδίκτυο, συνδυασμού διαδικτυακών τεχνολογιών και συστημάτων τα οποία είναι κρυμμένα μέσα στις συσκευές. Εδώ πέρα βλέπετε το Google Car, παραδείγματος χάρη. Είναι σίγουρο ότι σε κάποιο μέλλον θα είναι δυνατόν να μπαίνετε στο αυτοκίνητο από τη Θεσσαλονίκη, να δίνετε τις συντεταγμένες GPS του μέρους που πάτε στην Αθήνα, να διαβάζετε την εφημερίδα σας και να σας πηγαίνει μόνο το σύστημα. Και πάρα πολλές εφαρμογές στην ιατρική, τις οποίες δεν έχω καιρό να σχολιάσω. Τελικά, το σφαιρικό όραμα είναι ότι οπουδήποτε και να είμαστε, θα έχουμε υπηρεσίες και έτσι θα καλυτερεύσει η ζωή μας. Ας μιλήσω λίγο για τις προκλήσεις. Καταρχήν, μ' αρέσει να μιλάω για επιστήμη, γιατί η επιστήμη είναι κάτι που δυστυχώς σήμερα έχει υποβαθμιστεί στην εκτίμηση των ανθρώπων. Αυτό το οποίο δείχνει η επανάσταση της πληροφορίας είναι ότι η πληροφορία είναι μια άλλη διάσταση της πραγματικότητας. Από τη μια μεριά έχουμε ενέργεια και μάζα και από την άλλη μεριά έχουμε πληροφορία. Η πληροφορία είναι άλλη, αλλά χρειάζεται μέσα για να αναπαρασταθεί. Και για να το καταλάβετε αυτό, σκεφτείτε τι θα είσαστε εάν μια στιγμή ξεχνούσατε όλο το παρελθόν σας ό,τι έχετε μάθει. Δεν θα είσαστε το ίδιο άτομο. Αυτό που σας καθορίζει σαν άτομα και υπόσταση, έτσι, χάνετε τη μνήμη σας, ζυγίζετε το ίδιο βάρος, είσαστε εξωτερικά ο ίδιος, αλλά δεν είσαστε ο ίδιος. Και φυσικά ξέρετε ότι σήμερα η πληροφορία στο χρηματιστήριο των αξιών είναι πολύ ψηλά και όλες οι εταιρείες που παίζουν εκεί πέρα. Σήμερα η πληροφορική μας δίνει ένα καινούριο τρόπο να βλέπουμε τον κόσμο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο εμένα με ενθουσιάζει, το βλέπω επαναστατικό. Η πληροφορική δεν είναι μόνο για να φτιάχνουμε υπολογιστές. Αν η φυσική μας βοηθάει να καταλάβουμε τον κόσμο μέσα από νόμους, παραδείγματος χάρη ο νόμος της παγκόσμιας έλξης ή νόμοι της σχετικότητας, η πληροφορική μας βοηθάει να καταλάβουμε τον κόσμο, τα φυσικά φαινόμενα, σαν
υπολογιστικές διαδικασίες. Αυτό το έχουν καταλάβει και οι βιολόγοι και οι φυσικοί. Οι βιολόγοι μιλούν για κώδικα, γενετικό κώδικα, δηλαδή όπως ας πούμε ο κώδικας που έχετε στους υπολογιστές. Ο μετασχηματισμός της DNA είναι ένας αλγόριθμος. Μπορεί να ειδωθεί σαν αλγόριθμο. Όλα τα φαινόμενα μπορούμε να τα δούμε σαν προγράμματα και μου αρέσει αυτή η ρίση του Ντάγκλας Ράσκοφ που λέει ότι το σύμπαν είναι ένας τεράστιος υπολογιστής που εκτελεί κώδικα και τα φαινόμενα είναι αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος. Σκεφτείτε το λίγο, είναι μια ιδέα η οποία είναι πάρα πολύ ελκυστική. Αυτό επίσης το οποίο θα ήθελα να τονίσω είναι ότι οι πληροφορικοί σήμερα και οι τεχνολογίες πληροφορικής συναντούν κάπου τη φιλοσοφία και αυτό είναι κάτι το οποίο εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ξέρετε ότι πολλά φιλοσοφικά προβλήματα έγιναν αντικείμενο επιστημονικής μελέτης. Παραδείγματος χάρη όλα τα ερωτήματα των προσοκρατικών, οι απορίες των Πυθαγορείων, η θεωρία η ατομικές του Δημόκριτου, το παράδοξο του Ζήνωνα, όλα αυτά μελετήθηκαν επιστημονικά στη συνέχεια. Υπάρχει όμως ένα θέμα το οποίο δείχνει εδώ πέρα με πολύ ωραίο τρόπο ο Ραφαέλε σε ένα πίνακα που δείχνει τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη. Πώς θα καταλάβουμε τον κόσμο? Είτε μελετώντας τα φυσικά φαινόμενα που έλεγε ο Αριστοτέλης, είτε ο Πλάτωνας που δείχνει τον ουρανό και λέει ιδέες. Αυτό που βρίσκω συναρπαστικό σήμερα είναι ότι εντάξει, τα φαινόμενα τα έχουμε μελετήσει, είναι οι φυσικές θεωρίες, η βιολογία, αλλά σήμερα μπορούμε και τυποποιούμε τις ιδέες. Ό,τι είναι πληροφορία που είναι σε υπολογιστές, είναι αυτό. Θα θέλαμε να βάλουμε όλη τη γνώση μέσα στους υπολογιστές και ως ένα βαθμό το όνειρο του Πλάτωνα παίρνει σάρκα και οστά. Μπορούμε να παίζουμε με τις ιδέες, πειραματικά, και να καταλαβαίνουμε μάλιστα πως ο κόσμος των φαινομένων συνδέεται με τον κόσμο της πληροφορίας και των ιδεών. Και αυτό είναι κάτι το οποίο σας παρακαλώ να σκεφτείτε. Είναι πολύ σημαντικό. Αλλάζει πολλά πράγματα όταν σκεφτούμε. Κάτι άλλο. Πώς πραγματώνεται αυτό το όραμα? Ορισμένες εταιρείες έχουν ήδη μπει στη δουλειά και τις βλέπετε εδώ πέρα. Food for Thought Unlimited. Θα τυποποιήσουμε τη γνώση, θα την βάλουμε στο διαδίκτυο. Και αυτό είναι το πρόγραμμα το οποίο λέγεται σημασιολογικός ιστός. Δεν θα έχετε μόνο αρχεία, θα μπορείτε να κάνετε τις ερωτήσεις που θέλετε και αυτό που είναι το βασικό είναι η γνώση που θα έχετε. Δύο λόγια για τις κοινωνικές προκλήσεις. Μια μεγάλη πρόκληση είναι να δημοκρατικοποιήσουμε τη γνώση. Ξέρετε ότι από την αρχαιότητα, από την αρχαία Αίγυπτο, αυτοί οι οποίοι είχαν τη γνώση, αυτοί είχαν και ένα κομμάτι από την εξουσία και συμβαίνει και σήμερα. Σήμερα υπάρχει δυνατότητα να εκδημοκρατικοποιήσουμε τη γνώση και εδώ πέρα δίνω διάφορα στοιχεία, ίσως τα διαβάζετε και στις εφημερίδες. Ξέρετε ότι τώρα εκατοντάδες, χιλιάδες κόσμος έχει πρόσβαση σε αυτά που λέμε MOOCs, Massive Open Online Courses, τα οποία προτείνουν ισχυροί οργανισμοί συνδεμένοι με πανεπιστήμια αμερικανικά ή και ευρωπαϊκά. Έχετε ανοιχτές βιβλιοθήκες, έχετε ανοιχτές εγκυκλοπαίδες κτλ. Τελειώνω. Η δεύτερη πρόκληση κοινωνική είναι τι? Να εγγυηθούμε την ουδετερότητα, την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Αυτό το οποίο λέω τώρα και επί χρόνια είναι ότι αν το σύγχρονο κράτος μας εξασφαλίζει φως, νερό, τηλέφωνο, υγεία, εκπαίδευση κτλ., πρέπει οι κρατικοί και οι διεθνείς οργανισμοί να βάλουν μια τάξη στις υποδομές και στις υπηρεσίες όπως προσφέρονται από το διαδίκτυο. Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω δύο λόγια για την ευθύνη μας. Για την ευθύνη μας, τη συλλογική και την ατομική. Αν το φυσικό κόσμο τον πήραμε σαν προϊόν της εξέλιξης, μιας εξέλιξης δισεκατομμυρίων ετών, τον κυβερνοκόσμο τον φτιάξαμε. Και ως προς αυτό έχουμε μια ευθύνη. Εγώ νομίζω ότι σήμερα δεν έχουμε τον καλύτερο κυβερνοκόσμο. Και είναι βέβαια σε εμάς, εναποτίθεται, να τον αλλάξουμε. Και θα ήθελα να τελειώσω με μια ρίση ενός άλλου βραβείου Τούριν, του Alan Kay, που λέει ότι ο καλύτερος τρόπος για να προβλέψουμε το μέλλον είναι να το φτιάξουμε εμείς με τα χέρια μας. Το μέλλον είναι στα χέρια μας. Και έτσι θα ήθελα να τελειώσω. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.